Ευχαριστώ την ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την πολύ σημαντική δουλειά η οποία έχει γίνει τους τελευταίους μήνες. Το 2022 θα είναι το πρώτο καλοκαίρι εδώ και 3 χρόνια όπου δεν θα έχουμε ουσιαστικά πανδημικούς περιορισμούς και σκοπός μας είναι να κεφαλοποιήσουμε την καλή εικόνα της χώρας ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν καλύτερη τουριστική περίοδο φέτος την άνοιξη, το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και γιατί όχι το χειμώνα, διότι κεντρικός σκοπός της κυβέρνησης είναι η επέκταση της τουριστικής περίοδου. Όμως γνωρίζουμε ότι οι καλοκαιρινοί μήνες είναι εξαιρετικά σημαντικοί. Η δουλειά προετοιμασίας η οποία έχει γίνει είναι αξιόλογη και ευελπιστούμε ότι το μακρύ ελληνικό καλοκαίρι του 2022 θα είναι και εξαιρετικά προσοδοφόρο για την ελληνική οικονομία, για τους επαγγελματίες του κλάδου, αλλά και για τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο του τουρισμού. Και μιας και μιλάμε και για εργαζόμενους, θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλους τους επαγγελματίες του τουρισμού, ότι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου. Αυτό δεν σημαίνει μόνο καλύτερες απολαβές, σημαίνει και απαρέγκλητη τήρηση των όρων της εργατικής νομοθεσίας. Θα είμαστε πάρα πολύ αυστηροί στους ελέγχους που θα κάνουμε φέτος το καλοκαίρι και δεν πρόκειται να δεχθούμε κανένα φαινόμενο κατάχρησης της ισχύως του εργοδότη εις βάρος των εργαζόμενων στον ελληνικό τουρισμό. Αποδίδω επίσης πολύ μεγάλη σημασία στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού. Πιστεύω ότι σχετικά σύντομα θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ανακοινώσεις ώστε να διευρυνθούν τα προγράμματα αυτά και να μπορούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν οικονομική δυσκολία και αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις αυτής της παγκόσμιας εισαγόμενης οικονομικής κρίσης να κάνουν τις διακοπές τους με την στήριξη του ελληνικού κράτους, με διαφανείς και γρήγορους τρόπους αξιοποιώντας την τεχνολογία και θα αναμένω πολύ σύντομα τις οριστικές ανακοινώσεις του Υπουργείου σε αυτήν την κατεύθυνση. Περιμένουμε λοιπόν μια καλή χρονιά. Όλες οι πρώτες ενδείξεις, όλοι οι πρώιμοι δείκτες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικοί. Το πρώτο 20ήμερο του Απριλίου πήγε πάρα πολύ καλά και ως προς τον εισαγόμενο τουρισμό και ως προς τον εγχώριο τουρισμό και με σκληρή δουλειά, με τη συνεργασία του κλάδου του τουρισμού, θα συνεχίσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Κύριε Πρόεδρε, εσείς και η κυβέρνησή σας αντιμετωπίσατε με πολύ μεγάλη επιτυχία όλες τις προκλήσεις των τελευταίων ετών και αυτό έδωσε προστιθέμενη αξία στη χώρα και ειδικά στο εξωτερικό, ενίσχυσε τον brand της χώρας και με τη σειρά του έφερε μεγαλύτερες ροές τουριστών και ταξιδιωτών στην Ελλάδα και ενίσχυσε την ελληνική οικονομία και έφτασε στη μέση ελληνική οικογένεια. Αυτό εφαρμόσαμε στο Υπουργείο Τουρισμού μετά από τις οδηγίες σας και για το χειμερινό τουρισμό και για το City Break και προσφάτως για τις πασχαλινές διακοπές και έπεται και το τριήμερο της Πρωτομάγιας. Η φιλοδοξία μας είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σκληρά μέχρι το τέλος της σεζόν και εκεί να κάνουμε ταμείο, επαναλαμβάνω, βοηθώντας και τον πρωτογενή τομέα και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο και φυσικά τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που δουλεύουν στον τουρισμό.